ήρθε η ώρα του φίλου του Θεόδωρου που γνωμοποιεί απόφυτο τη στρατηγική σχολή των Ελπίδων και του ΕΠΑ. Κύριε Πολέπα, εσύ είσαι ο μόνο Μακεδόνα, εγώ είμαι ο μόνο προσωπική τη εδώ. Εγώ έχω πάρει καταγραφή στην Κύπρο όμω λόγω τη συζύγου μου. Βαστή την οποία σα μεταφέρουμε πατριωτικού χαιρετισμού από τον νοτιοανατολικό περοάγρο του ελευθερού εκκλησμού, τον Άγρο Σπίλικο, τον Κυριακό Εκκλησμό, ο οποίο στέκεται εγώ εκάτη και αντιστέκεται, όντε συνεργέφων, αλλά πάντοτε εμπλεόμενο από του αγώνε και τι θυσίε του Μητροπολιτικού Ελληνισμού έσκευε στα 200 χρόνια, από την Εθνικεσία η Κύπρος συμμετείχε, τιμώντας τη Μεγάλη Επέτειο, η Φιλοτρόπος, με σημαντικότερο εκ των οποίων την επαναφορά στην επιφάνεια τη σημαία των 800 περίπου του πρώην Αυγουστό, με την οποία έλαβα μέρος στην Επανάσταση, σημαία ελληνική πατρίς Κύπρου Καρδουφάνου και μπορείτε να τα βρείτε και συγκαλισμένοι στο μνημείο των Χρυσόδων Κυπρίων στην έξοδο του Μεσολογίου, διότι τότε στο Μεσολόγιο πολέμησαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Η σημαία αυτή με ενωμή του Λίνα Αρχιεπισκόπου είναι εκκρεμμένη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δίπλα από το Βυζαντινό Δικαίωμα και την Ανατολική στο ψηλότερο σημείο των Ιερών Ναών και έκανε λάθος μάλιστα μια εφημερίδα, η σημερινή της Κυριακής, να τη δώσει δώρο. 15.000 σημαίες εξαφανίστηκαν με ενδεικτικό χαλού και αντέστανα την επάνω του κορίσου. Και μάλιστα οι φήμες ότι οι σημαίες ανταλλάσσονταν στη μαύρη αγορά με 3-4 τραπέζια από την Κυπριακή Σούλα και έρθει με αυτό μας έδειξε μας στην Κύπρο από τα 200 χρόνια, αυτό και εκείνα τα πλήματα του μεγάλου Έλληνα ποιητή Βασίλη Καλλιτζίδη από το σκλαβωμένο Λευκόνικο, χωριό το οποίο ο Νταγί από την Ταμεία της Ριζούντας θέλει να μετατρέψει σε βάση και εργαλεία επανδρομένα. Η 9η Ιουλίου είναι η Λευκοσία Κύπρο και η Χιώτησα. Αλλά καθώ προείπαμε, ο Κυπριακό Συνδυασμό είναι και εμπνεόμενο χαρακτηριστικό έργο περιστατικό που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 1956, τρεις μόλις μήνες πριν το ολοκαύτωμα, κατά το οποίο ο ηλίθιος Αυξεντίου σε μια γωνιά, υποδοχός ενός παλού πιέλης, κάτι διαβάζει και κλαίει βοερός. Ένας από τους αντάρτες της ομάδας, στο οποίο την αντίληψη υπέρεσε το γεγονός, ρώτησε τον Αυγουστή Ευσταθίου, «Ματρόζε, τι έχει ο Πάσχας και κλαίει, προσέξτε το προσωπικό, Ματρόζος, το πώς εμπνεύστηκε ο Κυπριακός Ελληνισμός στον επικό αγώνα της ΕΟΚΑ από την Εθνικεσία του 21, ίσως θα πρέπει να αποτελέσει το θέμα μιας άλλης συμπεριφοράς που θα πρέπει να διοργανωθεί στο νησί. Ο Ματρόζος, ο οποίος έκαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης από τον Αυξεντίου, καθώς ήταν ο μικρότερος σε ηλικία αντά της ομάδας, ρώτησε τον μεγάλο επαρχικό Πάστρα για την κλίση. Ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδος και σύντροφος για την κλαίω. Προφανώς ο Αυξεντίου διάλεγε από την δαιμονία του Πολυκοτρόνη. Και θα τολμήσω να πω πως το μεγάλο Έλληνα Αυξεντίου ενώνει μια λεπτή γραμμή με τον μόνο Έλληνα που έχει δικαίωμα να φέρει τον χαρακτηρισμό του Εθνάρχη, τον μεγάλο Θεοδωρή Πολυκοτρόνη, καθώς και πιο είναι πλήρη την αντίληψη του χρέους ενός αρχηγού απέναντι στο όλο, απέναντι στον αγώνα. Αυτά, όσο όχι και τόσο σύντομη εισαγωγή, αλλά θεωρώ απολύτως απαραίτητη. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Ο τίτλος της ομιλίας είναι τα τρία έξω περιστατικά της ενεργεσίας. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη επανάσταση, το είχα απαγορεύσει ο κύριος πρόεδρος και ο Κολοκοτρώνης. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δούμε ποια ήταν τα τρία έξω περιστατικά, τα οποία αν δεν λάβαμε την χώρα έτσι όπως έλαβαν, η εθνογενεσία θα έχει εντελώς διαφορετική ροή, εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Καθόλου τυχαία και τα τρία περιστατικά έχουν σχέση με το μεγάλο Κολοκοτρώνη, το περιστατικό πρόσωπο του Ιωάννου. 1783, ήταν 13 χρονών. Μια μέρα που είχε βρέξει πολύ, έπαιρνε με το μουντάρι μέσα στην Τρίπολη για πολύ σύξυλα σε ένα καλυτερή το ζώο πέφτει κάτω, σε μια λίγο με χρονόμενα, τα οποία έβραξαν κάτι αγάδες που περνούσαν από δίπλα, ένας εκ των οποίων θυμωμένος, ακαριέα, τραπάει και ο Φάμπης στον πύρο χωράει. Παρακαλώ τον Άγιο Θεό να ψάξει και να βρει σε ποιο υπόγειο της κολάσεως έχει βάλει αυτό τον αγά και να τον βάλει κάπου ψηλά από το σκηνά το χέρι, διότι εκείνο το Άγιο Χέρι ξύπνησε στην ψυχοσύνθεση του Μητρού Θοδωρή Κολοκοτρώνη το γονότυπο του Επαναστάτη, ο οποίος αντιμάχονταν και πολεμούσε συνεχώς με το γονότυπο
του υπόδουλου, ο οποίος ως μόνο το πέδιμα έχει την επιβίωση. Διότι αν εκείνο το χέρι εκείνη την ημέρα δεν έχει συναντήσει τον πάγο που μπορεί, δεν ξέρω τι έκβαση θα έχει η επανάσταση, γιατί τότε ήταν που ο Κολοκοτρώνης ορκίστηκε ότι στην Τρίπολη θα παραπάει ως ελευθερωτής. Και η επανάσταση χωρίς αρχηγό Κολοκοτρώνη δεν ξέρω τι θα είναι. Περισταρχικό δεύτερο, έτος 1822, 200 χρόνια ακριβώς πριν, λίγα μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε, ο Κολοκοτρώνης είπε το ιστορικό Έλληνες, βαπτιστήκαμε μια φορά στον Άντι και άλλη μια φορά στο αίμα για την ελευθερία της Παθήνους. Και εκείνη τη στιγμή κατάφερε να μαζέψει τα σημάζευτα. Κατάφερε το ακατόπλωτο. Κατάφερε να σταθεί σαν το δέντρο που μάχεται ο άνεμος, που το δέρνουν οι χώρες με ασάλιτο, το κρατώ επιβάσω στα χρόνια που δεν γίνει ο τραγούδι, που τραγουδάμε εμείς στην Κύπρο. Και παρά το γεγονός ότι τα σύνορα του εμφυλίου είχαν αρχίσει να ρίχνουν τις πρώτες τους ψυχάλες, σας θέλω 30.000 τρόπους μας γεωμονοήσετε, που έχει γράψει ο Αντρούτσος στην επιστολή προς την κυβέρνηση, είχαν αφήσει τα πάντα και οι γεωμονισμοί να δουλεύουν ενάντια στην κανονική ροή της επαναστάσεως, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, ο οποίος θα την κάνει, ήταν αρρώγος παραγωγικό, και παρά το γεγονός ότι ο Άμπλτον είπε ότι τώρα, εφόσον δεν υπάρχει κυβέρνηση, οι Έλληνες επαναστάτες είναι ένα ψόρμο και αξιολόγοι και δεν μπορώ εγώ να κάνω ναυτικό αποκλεισμό για χάρη τους, θα πρέπει να σταματήσω. Λοιπόν, παράδειγμα από όλα αυτά τα γεγονότα, ο Κολοκοτρώνης στάθηκε αδιάδρατος και κατάφερε να γυρίσει την ιστορία. Και τότε άπαντες κατάλαβαν ότι ο μόνος που είχε τα στομάχια να κάνει τη δουλειά ήταν αυτός. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα ήταν η επανάσταση χωρίς το έμορφο τερμανακείο. Μάλλον θα ήταν άλλο ένα αποτυχημένο κίνημα από τα υπόλοιπα 120 που έχουν καταγραφεί. Αλλά επειδή με τα ίσως η ιστορία δεν γράφεται, η πραγματική ιστορία γράφτηκε στα διάσελα του Αϊσώστου και του Αγιοχωρίου, όπου λύγησαν και οι πιο γενναίοι, θυμάστε τι είπε ο γενναίος του γενναίου, κουράζει ο Νικήτας, Τούρκος Βάζης, και η ιστορία θα γραφτεί σε λίγο μετά από εδώ, στα αποκαλυπτήρια του Αδριάτα, του μεγάλου αρχηγού, τον οποίο αποφασίσαμε το 1843, πρόσφατα πριν 159 χρόνια. Το καλό πράγμα δύο προς να γίνει, αλλά ευτυχώς που άρχισε, γιατί αν γίνει νωρίτερα δεν θα υπάρχει παρόντες. Και περνάμε λοιπόν στο τρίτο περιστατικό. Ο εμφύλιος δυστυχώς δεν αποφεύγει. Και καλό θα ήταν από τα επόμενα χρόνια, που όπως λέει ο πρόεδρος είναι γεμάτα 200 εμπειρίδες, να ασχοληθούμε σοβαρά με τους εμφυλίους παρακούς, που όπως είπε και ο γέρος, αν δεν είναι να φτάνουν στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Θέλησα να προσφέρω την μνήμη μου προκειμένου να συντάξω αυτές τις γραμμές που διαβάζω τώρα και δεν σας κρύβω ότι με αυτά που διάβασα ότι κάναμε οι Έλληνες εναντίον των Ελλήνων, λίγο έλειψε να συγχαθώ το γένος μας. Αλλά όπως ο καλός Θεός προκειμένου να γλιτώσει τον άνθρωπο από το προκαταρκτικό αμάρτημα έστειλε στην Κύπρο τον ιό του τον αγαπητό, έτσι είχε για να γλιτώσει το ελληνικό γένος από τα κακά και τα αμαρτήματα που διέπραξε στους εμφύλιους της Επανάστασης, είχε φροντίσει να στείλει το σκεύος εκλογής του, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος ανέβηκε στο δικό του Κολοκοτρά ή να άρει τις αμαρτίες των Ελλήνων. Μετά τη δολοφονία του Πάνου, είχε πέσει σε κατάθλιψη. Ο κόσμος χάθηκε από μπροστά του. Έστειλαν ακόμα και 4.000 στρατό να τον έβρικα να τον γνωρίσει και αυτός κρυβόταν για να γλιτώσει και να σκεφτεί πώς τι θα πράξει. Και είμαστε σίγουροι πως σε κάποια από τις ατέλειωτες στιγμές του αξιάς του θα ψέλησε απευθέτω αφαιρού το ποντηρίο του τούτο. Αποφάσισε όμως να παραλωθεί. Πήγε στον Άπλιο, όπου άκα πήγε ο Σιωφόρη, του παίρνουν άρμα, κατάλογο και τη σχολή. Για να θυμηθούμε αυτό το της γραφής, τη διεμερής, αυτό τα εμπάθεια αυτού και επί των ονοματισμών που έβαλε πλήρω. Κάποιοι φίλοι του του πρότειναν να κάνουν επίθεση από τον ασθενή για να τον ελευθερώσουν. Δεν δέχτηκε. Για να θυμηθούμε αυτό που γράφει στη γραφή, πάλι τη μάχη αστυνομική. Το ποτήριο, ο δέδο και το πατήριο Ρουκίο. Αποφάσισαν να τον εξορίξουν στην Ήδρα. Στη διαδρομή ένα πλήρω βαρτού του εκτελεστικού, των ευθύνων, των γεωπαλίων, των τυπών. Γυρίζει και λέει: Κρίνετε αν εσείς, κρίνετε εσείς αν πρέπει τέτοια συμπεριφορά.
Εκεί στο μοναστήρι του προφήτη Ιλία, στην Ήδρα, έλαβε χώρα η Σάββου κάθοδος του γέρου, μέχρι ότου ένα όνομα γνωστή στο Πονία, Ιβραήλ. Έγιναν προσπάθειες να ανακουφθεί η προέδραση του Αιγυπτίου, αλλά για σκέψεις απελευθέρωση του γέρου, ούτε κουβέντα. Βλέπετε, είδαν και έπαθαν να τον συλλάβουν, χωρίς ο λαός να επανασταθήσει. Στο τέλος όμως αναγκάστηκαν να αποταθούν στο παιδί για όλες τις πηγές. Ο Κολοκοτρώνης αναστήθηκε και μαζί του έβγαλε από τον Άδη, τον τότε σύγχρονο άνθρωπο, τον ελληνικό γέρος. Κατά την επιστροφή του από την Ήδρα, συγχώρεσε συνειδητά τους εχθρούς του λέγοντας ότι όλα τα χρήματα τα έτσι στη θάλασσα. Είχα κάποιο φορητή που λέει τι να κάνει. Κάψε ένα λάκκο και ρίξε τα δικά σας μέσα του είπε. Ειδήσω κάτω μας από την επιστροφή μου το δραστήρι πριν την αμαρτία της Σαλαμίνας. Και αυτό είναι το τρίτο κρίσιμο γεγονός κατά την άποψή μου, διότι αν ο Κολοκοτρώνης έβαζε πάνω από το καλό της πατρίδας τη θλίψη του για το θάνατο του πάνω ή τους εγωισμούς του, ο Ιβραήλ δεν μάλλον θα ισοπαίδωνε τα πάντα. Στεκόμαστε λοιπόν εδώ, ρωτώντας, και όσο περισσότερο μιλούμε για τους ηρωικούς των προγόνων, τόσο περισσότερο μικρή και τίποτε δεν αισθανόμαστε, αλλά τελικά ίσως αυτό να είναι το μεγάλο πρόβλημα της γενιάς μας. Ξέρετε, το να διατηρούμε αυτά τη μύτη, το δεύτερο πρόβλημα που λέμε στην Κύπρο, είναι το ένα κομμάτι του χρέους. Να μου πει κάποιος μέσα σε αυτή την ειδική κατάπτωση είναι λίγο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι λίγο, απλά δεν φτάνει. Αυτό που λείπει είναι μια νέα μεγάλη ιδέα. Είναι συνεχώς να λέμε ο καθένας από εμάς, στον εαυτό του και στον γύρο του, ότι θυμάμαι λίγο, αλλά θα ξεπεράσω. Αγαπητοί, μετά την αμαρτία της Έλλης στο Αιγαίο του 12 και της Λίμνου ένα μήνα αργότερα, ρώτησα τον άνθρωπο του δουλειού του, τον έπιασε και κυνηγούσε μόνος του επί του Αβέρου τον παλιχρόνητο Οθωμανικό στόλο. Και εκείνο απάντησε ότι έβλεπα τον παππού μου και τον Μιαούλη στα στενά μου που είναι έλα. Φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι το κουτουλιώτη στα στενά δεν κοντά του στου παππού του, αλλά η βαθύτατη επιδίωξή του να ξεπεράσει τον παππού του. Και γι' αυτό και εκείνο το ελληνικό ναυτικό σήμα το οποίο έστειλε, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι πλέον με δρομή στα καθέκτο και με την πεποίθηση τη νίκη εναντίον του ελληνικού του γένου. Γιατί ο κουτουλιώτη ήθελε να μείνει στην ιστορία ως καλύτερος από τον παππού του. Και μάλιστα πέτυχε. Θα μου πει κάποιος πάλι, στη σύγχρονη εποχή αυτά δεν γίνονται ακόμα από ότι μόνο το σπανίο τα γένια δεν γίνονται. Αν λέγαμε πέρσι σε κάποιον ότι ίσως στη Γερμανία το 2023 ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουμε ρεύμα, μπορεί να μας λέγανε ξεχασμένους. Ήδη η γενιά μας, αυτή η γενιά που την υποδομούμε, πριν 2 χρόνια έγραψε ιστορία. Ακριβώς 2.500 χρόνια μετά την μάχη των Θεοτοκουλών, κατεβάσαμε τα ρολά στο κέντρο. Και 2.500 χρόνια μετά την αμαρτία της Σαλαμίνας, τους τρεπήσαμε τα καράβια, 100 καμπίνια, νοτίες του Καστελορίζου. Αν καταφέρουμε, και εδώ είναι το περισσότερο, αν καταφέρουμε η γενιά δικιά μας, να μείνουμε ενωμένοι και να μην διχαστούμε, θα είμαστε η μοναδική γενιά και που και θα γεννήσουμε και θα μείνουμε ενωμένοι. Οπότε θα είμαστε οι κάρονες όλων. Σεβαστέ πρόεδρε του Κοινού Δημοσίων, κύριε Νάστο Νικρόπουλε, φίλε και κύριε Διευθυντή, κύριε Αντέα Νικρόπουλε, και αγαπητέ φίλε επικοινωνιστή τη συνομιλία του Κοινού Δημοσίων, κύριε Δημήτρη Βενετή, θέλω να σα πω ότι ήδη στα παιδιά μου, λέω ότι στα 200 χρόνια από τη σημαντικότερη μάχη της ηγεσίας ήμουν ένας εκπαιδευτικός και αν δεν ήταν μικρά θα ήταν και αυτά εδώ παρόντα μαζί μας. Και ελπίζω πρώτο Θεός να το λέω και στα εγγόνια μου, διότι η τιμή που κάνετε σε μένα και την οικογένειά μου είναι τεράστια. Σας ευχαριστώ όλους. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση και συγγνώμη που σας πρόσφερα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το θόβολο που μπροστά στην άσκη. Θυμάμαι σε στιγμές απόγνωσης, το 11, το 12, γιατί δεν ξεχνιόμαστε. Έχουμε ο άνθρωπος εδώ το χάνει, και εγώ σε επιδίωση την αποβάλλει από τις μήνες του, τα δυσάρουσα. Κάποια στιγμή, μιλώντας με έναν Ελληνοαμερικανό ιερέα, μου είπε το εξής. Πού και λείψουσε στις τραστάσεις της αντιότητας με την Ελλάδα. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Εγώ ήμουν ισοπεδωμένος.
Φτιάξα αυτή τη βαριά κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, με βάθο βαριά. Ακούγοντα εσύ να φόβονται, θεωρώ ότι για σένα που είναι πολλού ανθρώπου, ό,τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε. Γιατί είσαι από αυτού που κρατάνε το ταμπλό και μεταλαμβαντεύουν αξίε που να πρέπει να σαν χώρα στην οικογένεια. Στην νέα γενιά η οποία πρέπει να έρθει και να πάει την πατρίδα ακόμα παραπέρα μετά τι νέε και τέσσερι μήνε ιστορία. Τι χρειάζεται αυτή η πατρίδα. Αν είναι ανοίγμα να τραγούμε, αν είναι αυτή η λόγη που λέτε, αυτή η πατρίδα δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτά είναι τα όμορφα που μα φέρνει η ιστορία. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Δεν το πω εδώ και να πει ένα πλέον. Το έχω πει και δημόσια, αλλά ερετικό θεωρώ και δεν είναι για αυτό. Να θυμόσαστε αυτά που είπε ο Λαγκούμης για το έθνος και πώς κράτησε το έθνος μακριά από το κράτος. Έτσι, προσέξτε αυτό το θεωρώ. Άλλο πράγμα το έθνος, άλλο πράγμα το κράτος. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Ένα τελευταίο είναι ότι πρέπει να πούμε και κάποια συμπεράσματα. Θα ήταν πολύ σύντομο σαν αυτό. Βλέπω ότι σε έναν χρόνο και το πρώτο. Έγινε αναφορά και σε άλλε επαναστάσει. Και θέλω να επιμείνω σε αυτό. Η γαλλική, ενδεχομένω και η αμερικανική, δεν έγινε αναφορά. Ήταν αυτό. Έχουν και στοιχεία των κερασμένων επαναστάσεων. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει ο διάλογο γι' αυτό, γιατί δεν είναι όλοι όσοι ασχολούνται με τα social science και τι κοινωνικέ επιστήμε. Η ελληνική επανάσταση, ακούστε το τώρα, θα διατηρήσει τη διαχρονικότητά τη. Ακριβώς γιατί ήταν καθαρή διάσκεψη. Και δεν είχε εκείνα τα στοιχεία που η ιστορία αργότερα θα καθορίσει ως ιδιοκτήτη της άλλης επαναστάσεως. Έτσι. Είχαμε και εμείς τους μικρομεσογείους, μας είχαμε τους φραγκάδες, μας είχαμε τότε με τους πελοποννήσιους, οι πελοποννήσιοι με τους βουβλιώτες. Αλλά κοιτάξτε τι ξεκίνησε από την Ελληνική Επανάσταση και τι προχώρησε μέχρι και την ενσωμάτωση των ιδιοκτητανίσεων στην Ελλάδα. Να το πούμε και να πούμε και κάτι άλλο. Μέσα σε όλα αυτά προχωράμε. Αγαπητέ Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να μας το παίρνεις στον λόγο. Ευχαριστώ όπως είπα το πριν τον λόγο, το πω δικά σε λίγο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, είδα μια, δεν ξέρω, της αποκαλύψεως, ένα ψηφικό όρο, μετά από μια συνέντευξη που κάναμε για τους ενεργέτες της εταιρεξίας, και όλα στην εταιρεξία έχει να κάνει το δύο, καθηγητή το δύο και αυτό, που κυριολεκτεί σε αυτά που λέει. Πραγματικά ο Θόδωρος μου είπε τη λέξη «Τι δεν μπορείς να κάνουμε κάτι τέτοιο από τα δάτια». Και από εκεί ξεκίνησαμε τον Αντώνη τον λόγο και με εργασία στην εργασία με τον Θόδωρο υλοποιήσαμε αυτή την κοινωνική σύλλαξη. Και νομίζω ότι κατά αξία και το Δημήτρη το προτελήσαμε έστω, κατά αξία επιλέξαμε τους πιο σημαντικούς διεθνολόγους και διεδομένους της χώρας έτσι που ζούμε και επειδή είχε την τιμή που σε αυτόν τον χώρο που ο Καλοκατρώνης ξεχώρησε ένα πολύτερο τρόπο ψήφος της Τρίτης τουλάχιστον των εργαλείων, ο αγαπητός Θόδωρος ήταν ο ερευνητής της ιδέας. Το ευχαριστούμε από το τμήμα της καρδίας τώρα. Να είστε καλά. Εγώ να πω που είτε σε χρονολογία του Λίγκ, αλλά λίγη τα πράγματα και εσείς το θέλω να σας πω, οπότε χαιρόμαστε την κυρίωση.